Βασίλειο Φουράνιε, παράδειγμα του πνεύμα τη Υπήρξη. Ο πανταχού παρόν και τα πάντα πυρώνω και σταυρό των αγαθών. Στον ζητώ η ζωή ω ετέλη και στήμη σε μιμήτη και καθάρισε τον μάλλον. Από πάλι με δύο και τόσο να λαθέσει τα συγχασμών. Όλοι μαζί. Την ώρα τη χάρα τη και ο Ναβουκοδονοσόρ, ο οποίος το και αυτό είναι το προδέχθηκε με το Σανά. Μεγάλη βασιλιά λέει, να μην μας φέρεις, αλλά αυτός όμως τους εχμαλώτησε και το βασιλιά ακόμα. Τους πήρε εχμαλώτους. Και τους πήγανε στη Βαβυλώνα. Στη Μεσοποταμία. Βάτη της Ασίας. Και είπε ο βασιλιάς ο Ναβουκοδονοσόρ στον Αριόχ, να πάει να διαλέξεις, λέει, τέσσερα παιδιά από τη φυλή των Εβραίων, διότι είναι έξυπνος. Θα τους αλλάξουμε τα ονόματα, αλλά να είναι ξύπνη. Και πήγε διάλεξε τέσσερα παιδιά, τα πιο ωραία. Τον Αζαρία, τον Μισαήλ και τον Ανανία. Και τον Δανίλ. Σου παρουσίασε τον βασιλιά και ο βασιλιάς τα χάρισε τα παιδιά. Πανέξυπνα ήταν. Και γερά στην υγεία. Και πολύ γερά στην υγεία. Τους λέει τώρα θα τους αλλάξω τα ονόματα. Το μεν Μισαήλ. Το όνομα σε στεγρά. Μισάκ και Αβδεναγό. Τα τρία. Και το Δανίλ το όνομα σε Βατασάσα. Και οι τέσσερις. Του έδωσε άλλα ονόματα. Πρόσεξε καλά, του λέει, είσαι υπεύθυνος, θα τα ταΐσεις τα παιδιά ό,τι τρώει ο βασιλιάς. Με τα βασιλικά εδέσματα. Ό,τι τρώει ο βασιλιάς, μην τη χωριά δυνατήσουν τα παιδιά. Διότι θα
Εγώ δεν αστειεύομαι. Σαν τράπεζα αστειεύω. Δεν αστειεύομαι. Αλλά ο Δανείλος έβαλε στην καρδιά του ή να μην μειανθεί με τα βασιλικά εδέσματα. Να μην μαγαριστεί με κρέατα και με άλλα είδη. Και παρακάζεσε τον Αριό, τον υποστή του βασιλιά, να τους δίνει να τρώνε όσπρια. Και το δέχτηκε. Λέει, 10 μέρες να μας δώσεις όσπρια να τρώμε, και αν δεις ό,τι αδυνατήσουμε, τότε δώσε ό,τι θέλεις να τρώμε. Σε 10 μέρες που τα ξαναπροσύρωσε τα παιδιά εκεί, τα είδε ο βασιλιάς και θάβασε. Ρουδοκόκκινη. Έμπροστη. Αλλά έκανε το Θεό μέσα τους. Μορφώθηκαν τα παιδιά αυτά σε μεγάλο βαθμό. Για να σχολείο το ομόγερμό του ήταν μικρότερα. Τα μόρφωσε. Και ήρθαν σε ηλικία τα παιδιά. Βλέπει ο βασιλιάς στον ύπνο του ένα όνειρο, αλλά το ξέχασε τι είδε. Το όνειρο που είδε το ξέχασε. Και κάλεσε τότε τους μάγους και τους μάντες και τους σοφούς να του πούνε τι όνειρο είδε ο βασιλιάς και την ερμηνεία και την εξήγηση. Βασιλά, του είπανε, ζήθη 101 αιώνα. Πες μας πρώτα το ενίπνιο, το όνειρο, και έπειτα εμείς σου λέμε την εξήγηση. Σας είπα μίκρονο τριδίτη, το ξέρασε. Διέφυγε από μένα. Δεν θυμάμαι. 3 ημέρες προθετουμία έχετε, εάν δεν μου πείτε το όνειρο και την εξήγηση, την ερμηνεία, τότε λέει, θα διατάξω να σας κάψω εσάς και τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας και τα σπίτια σας θα γίνουν κοπρώνες. Στάβιδε. Κάτι το φοβερό. Εγμοδοσία τι είναι. Μικρό. Το έμαθε την 3η ημέρα ο Δανείλ και τον παρακάλεσε τον Αριόχ να πάει να το πει του βασιλιά ότι θα έρθει ο Βατασάσαρ να σου πει το όνειρο. Αλλά με παρακάλεσε να σου πω να μην τους χαλάσει τους ανθρώπους αυτούς. Μην τους χαλάσει. Ναι, είπε. Δεν τους χαλάσει. Αλλά εάν μου πει άλλα τα άλλα όμως, να το ξέρει ότι θα τα πέρασε πρώτα αυτός. Ο Δανείλ. Ο Δανείλ όμως και οι 3 παιδες γονατίσαν όλη τη νύχτα και έκαναν προσευχή στο Θεό το Παντοδύναμο, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, τα άδεια και τα κρύβια που λένε. Μπορούμε να πούμε ψέματα ότι να την βοηθούμε, αλλά ο Θεός θα έχει γράψει όλα τα σφάλματα τα δικά μας. Είναι γραμμένα όλα. Τους λέει και την άλλη μέρα το μεσημέρι δέχτηκε ο βασιλιάς να πάει ο Δανείλ να πει τι όνειρο είχε δει ο βασιλιάς. Του λέει βασιλιά είδες στον ύπνο σου, ενίπιο, ότι ανέβηκαν οι διαδοχισμοί στον ουρανό ύπνο. Και η καρδιά σου έπαθε ταραχή, ταράχη καρδιά σου. Ναι, αυτό το ξέρω, είπα, αλλά τι είδα όμως. Άκου εδώ, ξέρω. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη να γνωρίζει αυτά τα απόλυτα. Αλλά υπάρχει μεγάλος Θεός στον ουρανό, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός είναι αυτός εδώ, πανεπιστημιακός. Είδες, λέει, στον ύπνο σου,
ένα άγαλμα. Τα πόδια του αγάλματος πατούσαν στη γη και η κεφαλή του αγάλματος ήταν στον ουρανό. Αυτή την ώρα του πιάνει το χέρι και το τόσο πίσω. Άγαλμα. Ζάρε μου άγαλμα ήταν. Ναι. Η κεφαλή του αγάλματος ήταν από χρυσό. Καθαρό χρυσό. Το σώμα του αγάλματος ήταν από σίδερο. Οι βραχίονες ήταν από ασφίμι και από μολύβι. Και τα πόδια του ήταν από πυλό και από σίδερο. Και πέφτει μια πέτρα τον ουρανό, η οποία χτύπησε το άγαλμα και είναι πονιουρτός μπουχός δηλαδή. Και το πήρε ο άνεμος και χάθηκε. Αυτό είναι το όνειρο που είδωσε. Τώρα άκουσα και την ερμηνεία. Όπως είδες το χρυσό, η κεφαλαιότητα από χρυσό, είναι η βασιλεία σου. Είναι δυνατή, λέει, παντοδύναμος. Διότι ο χρυσός είναι το πιο σφαιρό μέταλλο που υπάρχει. Και χάρη και ο βασιλιάς. Εσύ είσαι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία. Και αυτή θα είναι, γιατί όπως είδε στο σώμα του αγάλματος, ήταν από σίδερο και το σίδερο είναι σκληρό μέταλλο. Αλλά δεν είναι ίσα με το χρυσό όμως. Είναι πιο λίγο χρυσό. Πιο καμία το χρυσό. Θα έρθει μετά τρίτη βασιλεία. Αλλού θα είναι δυνατή, και το σημείο είναι δυνατό μέταλλο.